Την απερίφραστη καταδίκη του για τα χθεσινά πρωτοφανή επεισόδια που σημειώθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ειδικά κατά του Δημάρχου Νεάπολης Σικαιών Σίμου Δανιλίδη από συνδικαλιστές της που ΕΟΤΑ εκφράζει σήμερα μιλώντας στην κάμερα του Top Channel ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας. Ο ίδιος ήταν παρόν κατά την έναρξη των επεισοδίων και περιγράφει όλα όσα συνέβησαν στην κάμερα του Top Channel, εκφράζοντας για μία ακόμη φορά την αγανάκτησή του για τα πρωτόφανη αυτά γεγονότα που έκαναν το γύρο της Ελλάδος. Ναι, καταρχήν όντως ήταν μια δυσάρεστη κατάσταση και πρέπει να πω ότι τα επεισόδια προηγήθηκαν τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν ένα τέταρτο μισή ώρα πριν ξεκινήσει η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και το λέω αυτό επειδή άκουσα και άλλες εκδοχές, το ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν από δηλώσεις του συναδέλφου του Σίμου του Δανιλίδη. Έτσι, δεν είχε ξεκινήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είχαν υπάρξει τοποθετήσεις. Από εκεί και πέρα, έτσι, μια δυσάρεστη κατάσταση, μια παράδεκτη κατάσταση, όπου ένας συνάδελφος δέχτηκε την απρόκλητη επίθεση κάποιων εργαζομένων σε υπηρεσίες Δήμων. Υποθέτω ότι ήταν εργαζόμενοι, γιατί ήταν μέσα στο κτίριο της ΚΕΔΕ. Εγώ αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι το εξής, ότι αυτοδιοικητική και εργαζόμενη στην τοπική αυτοδιοίκηση είμαστε μαζί. Υπηρετούμε έναν κοινό στόχο, υπηρετούμε ένα κοινό έργο και ό,τι συμβαίνει στους Δήμους και στην αυτοδιοίκηση γενικότερα πρέπει να συζητάμε και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε μαζί. Δεν είναι δυνατόν τέτοιου είδους φαινόμενα να συμβαίνουν, γιατί είναι ξεκάθαρο το ότι αμαυρώνουν τις κινητοποίησεις των εργαζομένων, αμαυρώνουν την προσπάθεια των εργαζομένων και μας πάνε πολλά χρόνια πίσω.